Ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες ο τέταρτος γύρος των διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, στον απόϊχο της ομιλίας της Βρετανίδας Πρωθυπουργού Τερέζα Μέι στην Γαλλία την περασμένη εβδομάδα για την διαδικασία του Brexit. Ενδείξεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συζητήσει την υπόθεση της μεταβατικής περίοδου περιείχε η τοποθέτηση του Μισελ Μπαρνιέ, ενώ ο Ντέιβιντ Ντέιβις απαρίθμησε τα σημεία στα οποία σημειώθηκε πρόοδος. Μετά από τέσσερις γύρους, όταν κοιτάζω το σύνολο των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την έξοδό μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στα σημαντικά ζητήματα, ενισχύοντας την ασφάλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας διαβεβαίωση στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις αμοιβές οικονομικές μας υποχρεώσεις και συμφωνώντας σε ορισμένα από τα σημεία κλειδιά σε σχέση με τα ζητήματα που ανακύπτουν για την Βόρειο Ιρλανδία και την Ιρλανδία. Θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι η ομιλία της Τερέζα Μέι μας επιτρέπει να ξεκλειδώσουμε την διαμορφωθήσα κατάσταση και να δώσουμε νέα όθηση στην διαπραγμάτευση. Ωστόσο, είμαστε ακόμα πολύ μακριά από την επίτευξη του στόχου. Θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες, αρκετοί μήνες για να καθορίσουμε τις αρχές πάνω στις οποίες θα επέλθει αυτή η απόσυρση. Σε γενικές γραμμές, οι δύο άντρες με ευγενικό τρόπο και πίσω από τα χαμόγελα και τις χειραψίες κινήθηκαν σε μάλλον διαφορετικό μήκος κύματος. Συμφώνησαν μεν ότι υπήρχε πρόοδος, ωστόσο ο Ντέιβις έδειξε πιο ενθουσιώδης από τον Μπαρνιέ, τον οποίο πρόσφατα κατηγόρησε για παιχνίδια εντυπώσεων και χρονοτριβών.